πρώτο κουδούνι στις 7 Σεπτεμβρίου για το σύνολο των μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με διαζώσεις διδασκαλία, αλλά με απαραίτητο αξεσουάρ τη χρήση της προστατευτικής μάσκας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας μετά τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Μια απόφαση που προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα και αντιδράσεις και στο μαθητικό δυναμικό αλλά κυρίως στους εκπαιδευτικούς, που έχοντας την εμπειρία της εκπεριτροπής διδασκαλίας τον Μάιο και τον Ιούνιο, περίμεναν ίσως μια απόφαση αντίστοιχου περιεχομένου. Στην παρούσα χρονική στιγμή όμως αυτό δεν θα ισχύσει, αλλά η πορεία της πανδημίας στη χώρα θα κρίνει την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου τρόπου διδασκαλίας. Από την πλευρά της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, πάντως, ο πρόεδρος του ΔΣ, Στέφανος Μιχάλης, τόνισε πως οι αποφάσεις θα κριθούν στην πράξη από την εφαρμογή τους, προσθέτοντας πως θα πρέπει να δείξουν όλοι εμπιστοσύνη και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές που ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά όταν χρειάστηκε. Εκείνο που έχουμε παρακαταθεί και είναι την εμπειρία την οποία έχουμε από το Μάιο, όταν ξεκινήσαν τα σχολεία μετά την δίμηνη αναστολή τους λόγω του κορονοϊού. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Αν και βέβαια, εντάξει, όπως είπατε και εσείς, θα μιλάμε τώρα για μια νέα πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι. Μακάρι και ήθε, πιστεύω, να πάνε όλα καλά. Όπως σας είπα και στην αρχή, νομίζω ότι όλα αυτά βέβαια θα φανούν στην πορεία. Το κατά πόσον λοιπόν το σχέδιο αυτό το οποίο έχει στο μυαλό αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, σε συνεργασία λοιπόν με τους επιδημιολόγους, θα έχει αποτελέσματα για την νέα ρυθμική λειτουργία του σχολείου. Κοιτάξτε, η εμπειρία που αποκομίσαμε τουλάχιστον την περίοδο του Μαΐου είναι ότι όπως λειτουργήσαν τα σχολεία εκείνη την περίοδο, μπορεί βέβαια να γίνανε λιγότερα μαθήματα, αλλά πραγματικά υπήρχε μια εύρυθμη λειτουργία στο σχολείο. Γιατί ήταν λιγότερα τα παιδιά, γινόταν καλύτερο μάθημα, γιατί άλλο να έχεις 12 παιδιά σε ένα τμήμα και άλλο να έχεις 25. Φαντάζεσαι λοιπόν ότι πραγματικά και τα παιδιά, αυτό μου έκανε εντύπωση, ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένα. Δηλαδή υπήρχαν σε κάθε τάξη, πώς λένε, τα αντισηπτικά, τα παιδιά κάναν τη χρήση τους. Πολλά παιδιά είχαν και δικά τους αντισηπτικά από τα σπίτια. Άρα λοιπόν έχουν μπει στη διαδικασία τα παιδιά, γιατί έχουν ενημερωθεί και από τους γονείς, αλλά και γίνονται και από τα μέσα. Νομίζω ότι σίγουρα δεν θα είναι ότι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά θα το ακολουθήσουν αυτό. Αν στο τέλος χρειαστεί λοιπόν να έρθουν με μάσκες στα σχολεία. Αλλά όπως σας είπα και πάλι, το καλύτερο από όλα θα ήταν βέβαια για την εύρυθμη λειτουργία να τα τμήματα να χωριστούν όπως λειτουργήσε το Μάιο, τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η εκπαιδευτική κοινότητα βέβαια τη συγκεκριμένη περίοδο αγωνιά και για το μείζον ζήτημα της κάλυψης κενών θέσεων αναπληρωτών, με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ να τονίζει ότι μόνο στα Γιάννενα, στα ήδη γνωστά κενά από τα προηγούμενα χρόνια, προστέθηκαν και άλλα 50 λόγω συνταξιοδοτήσεων. Φτιάχνεται εντός της εβδομάδας και ο πίνακας των αναπληρωτών. Σίγουρα καλωσορίζουμε και τους 30 νέους συναδέλφους, αν δεν κάνω λάθος, ειδικής αγωγής, οι οποίοι διορίστηκαν φέτος. Οπότε τουλάχιστον εκεί στο αυτό το κομμάτι θα καλυφθεί ένα μεγάλο κενό. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνει το Υπουργείο είναι να φτιάξει τους πίνακες πολύ γρήγορα, για να μπορέσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο να διοριστούν και οι αναπληρωτές, γιατί σίγουρα θα χρειαστούμε και αναπληρωτές φέτος. Γιατί όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν φύγει από την εκπαίδευση σε δεύτερο βάθμιο τουλάχιστον 50 συνάδελφοι. Οπότε υπάρχουν τουλάχιστον 50 κενά, συν τα 100 κενά που βγαίνουν κάθε χρόνο πλέον, οπότε θα υπάρξει ένα μεγάλο αριθμό. Βέβαια, το αρνητικό είναι ότι ενώ εμείς επιμέναμε τόσα χρόνια για το μόνιμο διορισμό γενικής παιδείας, επειδή δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό και επειδή όλο αυτό μας έχει φέρει πάλι πίσω, νομίζω ότι από τη νέα χρονιά θα έχουμε την τύχη να έχουμε διοριστέντες καθηγητές στη γενική παιδεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των αναπληρωτών, ο οποίος θα χρειαστεί φέτος, θα είναι το ίδιο υψηλός όπως και πέρυσι. Δηλαδή, υπολογίζεται γύρω στις 10 με 12 χιλιάδες.